Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει ο νόμος του Εύρου, καθώς η στάθμη του νερού παραμένει μισό μέτρο πάνω από το όριο του συναγερμού στο Πέταλο και ένα μέτρο πάνω από το όριο στο Πίθιο. Οι υδάτινοι πλέον όγκοι μετακινούνται νοτιότερα, με το φαινόμενο να συνεχίζει να είναι σε έξαρση και τις επόμενες ημέρες, όπως επεσήμανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, Δημήτρης Πέτροβιτς. Τα πέμπτη μέρα συνεχίζουμε να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η στάθμη παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα, μισό μέτρο πάνω από το όριο συναγερμού στο Πέταλο, δηλαδή στο δέλτα του ποταμού Εύρου, και ένα περίπου μέτρο πάνω από το όριο συναγερμού στο Πίθιο. Πλέον τώρα οι υδάτινοι όγκοι μετακινούνται νοτιότερα, δηλαδή μετά το Πίθιο, όπου υπέστη μεγάλη ζημία, και κινούνται προς τα Λάβαρα, Σουφλή και Τυχερό. Θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες το φαινόμενο αυτό θα συνεχίσει να είναι σε έξαρση, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Οι παροχετεύσεις διατηρούνται αρκετά υψηλά τόσο από τον Ντούντζα ποταμό όσο και από τον Εργίνη ποταμό. Το Ιβαϊλόγκραντ συνεχίζει να υπερχυλίζει, αλλά ευτυχώς όχι σε ποσότητες που να μας ανησυχούν. Είναι δηλαδή μια υπερχύλιση διαχειρίσιμη. Αυτό που αναφέρουν οι Βούλγαροι στην τελευταία τους ρηματική διακοίνωση είναι πως ενδέχεται να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και του λιωσίματος των πάγων στη Νότιο Βουλγαρία. Είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο βόρειο τμήμα του νομού και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ορεστιάδας, τα πράγματα φαίνεται πως είναι κάπως καλύτερα και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για έντονο πλημμυρικό φαινόμενο, καθώς έχει πέσει η στάθμη τόσο στον Εύρο όσο και στον Άρδα, όπως δήλωσε και ο δήμαρχος της πόλης Βασίλης Μαυρίδης, προσθέτοντας πως στα περισσότερα σημεία το νερό είναι περίπου 1,5 μέτρο κάτω από τα αναχώματα, ενώ τα νερά αποτραβιούνται με γρήγορο ρυθμό. Αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Ορεστιάδος φαίνεται ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι πιθανότητες για να έχουμε έντονο πλημμυρικό φαινόμενο. Έχει πέσει η στάθμη των υδάτων σε όλα τα σημεία από τα οποία διέρχεται και ο Άρδας και ο Εύρος στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ορεστιάδος. Ενδεικτικά να αναφέρω σε κάποια σημεία ότι στον κάμπο, στο ιδέας μας, είμαστε 1,5 μέτρο κάτω από τα αναχώματα. Τα νερά έχουν αρχίσει να αποτραβιούνται από την περιοχή των Καστανιών με γρήγορο ρυθμό. Στο Ορμένιο δεν έχουμε πρόβλημα. Εκείνο που είχαμε κατά τη χθεσινή ημέρα ήταν μια ρήξη στα αναχώματα, τα υπερβλητά όμως, σε δύο σημεία, μεταξύ του 8-9 φυλακίου και του 10-11, τα οποία όμως δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το κεντρικό ανάχωμα δεν κινδυνεύει. Σίγουρα όμως με τις ποσότητες ύδατος που έχουν κατεβεί, φαίνεται ότι οι γειτονικοί μας δήμοι θα εξακολουθήσουν και τις επόμενες ώρες να είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία. Στο νότιο τμήμα του νομού, στη Δημοτική Ενότητα Φερών, μετά τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε να μην γίνει καμία ενέργεια εάν το νερό δεν φτάσει στα 50 εκατοστά από το ύψος των αναχωμάτων. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου τα νερά να διοχετεύονται στη θάλασσα και όχι στον κάμπο, όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης. Στη Δημοτική Ενότητα των Φερών συνεχίζουμε να είμαστε σε συναγερμό. Η υψηλή στάθμη που συνεχίζει και παραμένει στα 6,5 περίπου μέτρα, δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε, απλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι ο υπόλοιπος νομός που έχει πληγεί βαριά. Προτείναμε να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στην εκτόνωση των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά όταν πραγματικά υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος. Αυτή η κόκκινη γραμμή που ετέθηκε από εμάς είναι τα 50 εκατοστά από τη στέψη του αναχώματος, δηλαδή 50 εκατοστά να θέλει η στάθμη του νερού να φτάσει το ανάχωμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε μια τεχνητή κατάκληση.